Σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση, ο άνθρωπος που υποστηρίζει πως είδε τον Μπεν. Τι κατέθεσε στην αστυνομία? Σε λίγο, η απάντηση του παππού και της γιαγιάς μετά τις αποκαλύψεις για την πατρότητα του πεντάχρονου που κατασπάραξαν τα Ροτβάιλερ. Σε λίγο, τι απαντούν ο πατέρας και η μητέρα της μικρής Άννη σε όσα ισχυρίζεται ο Νικολάη που κατηγορείται και αυτός για τη δολοφονία της. Ποια η απόφαση για τον Νικολάη? Σε λίγο, ζωντανά, ο 14χρονος ποδοσφαιριστής από τη Ρόδο που έπαιξε ποδόσφαιρο με πατερίτσες και αποθεώθηκε. Καλό μεσημέρι. Όπως κάθε μέρα, συνεπείς εδώ στο ραντεβού μας στις 12 ακριβώς. Και σήμερα η παρέα μας είναι μεγάλη. Στέλιος Προβονάς, Κάση, Ηλέκτρα, Αγάθη, Βαλεντίνη, κοίταξε πώς τις έβαλα, σε μια σειρά. Η Αγάθη φοράει τζιν, ναι. Η Βαλεντίνη ριγέ. Λοιπόν, Στρουμπάκος έχει την κοιλιά αφημένη σήμερα. Δήμητρα Καλφούτζου, Ρούλα Κουσκουρή, η Ειρήνη Μανουρά, η ψυχολόγος μας, και όπως υποσχεθήκαμε χθες, ο κύριος Σόμπολος είναι εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αφήσαμε ανοιχτά θέματα από χθες. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Ήδη μας περιμένει εκείνος ο πιτσιρικάς που είχαμε πει, ο προπονητής του. Αλλά και έχουμε και την απάντηση, που είναι σημαντικό. Τι λέει η γιαγιά και ο παππούς για όσα ακούστηκαν χθες αυτήν εδώ την εκπομπή? Πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό. Γιατί είναι μια άλλη οπτική, Ρούλα μου, στα πράγματα. Και μπαίνουν αλλιώς πια στην αρένα. Απαντούν σε όλα αυτά που ακούστηκαν μέσα για πρώτη φορά μέσα από τη δική μας εκπομπή. Και θα δούμε ποια είναι η θέση και της γιαγιάς και του παππού, αλλά και του πατέρα του πεντάχρονου που φαγώθηκε από τα Ροτβάιλερ. Λοιπόν, δίπλα σου κάθεται ο κύριος Γεωργίου, διακεκριμένος δικηγόρος, αλλά πώς τυχαίνει πάντα, Ειρήνη μου, να είστε μαζί σε αυτή την εκπομπή, και πρέπει να ομολογήσω στους τηλεθεατές ότι δεν το κάναμε επίτηδες. Θα ξεκινήσω για να το δεις. Κύριε Γεωργίου, ήσασταν καλεσμένος χτες. Μάλιστα. Ακυρώσαμε τη συμμετοχή σας χθες γιατί υπήρξε η επικαιρότητα με τα Ροτβάιλερ. Μάλιστα, να μην μπορώ ότι κάνω υπεράσπιση της εκπομπής. Είδες, Ειρήνη μου. Γιατί είδες πως κάθεται το κάρμα του καθένα μας. Κύριε Σόμπολε, όποτε έρχονται εδώ. Είναι παλιά καραβανό, ο κύριος Γεωργίου. Ναι, αλλά όποτε έρχεται, λίγο τσακώνονται παρέα. Θετικό είναι αυτό. Είναι τυχαίο. Φυσιολογικά είναι αυτά. Είναι αντίθετες οι επιστήμες. Είναι αντίθετες οι επιστήμες. Η ψυχολογία με τη νομική, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί το συναίσθημα δεν έχει σχέση με την υπεράσπιση. Στο συναίσθημα δεν υπάρχει υπεράσπιση, κύριε μου. Υπάρχει κατάθεση ψυχής. Δεν δικάζεται κανείς για τα συναισθήματά του, αλλά για αυτά που έκανε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όμως όπως υποσχέθηκα από χτες, θέλω να πάμε σε αυτό το 14χρονο αγόρι, το Μίλτο, αλλά και τον προπονητή του, τον κύριο Πέτρο Ζουρούδη. Καλό μεσημέρι, καταρχήν. Καλό μεσημέρι. Σας αφήσαμε στο ίδιο σημείο χτες, σας βρίσκουμε και σήμερα. Να πω στους τηλεθεατές ότι να δούμε ένα βίντεο για να δουν και οι τηλεθεατές γιατί ακριβώς σας φιλοξενούμε σήμερα. Καθώς βλέπουμε το νεαρό δίπλα σας το 14χρονο που λίγο πήγε να φτιάξει το μαλάκι του, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να μπαίνει μέσα στο γήπεδο με την πατερίτσα αφού υπήρξε θύμα ενός τροχαίου. Τι και πώς θα το δούμε στο βίντεο, παρακαλώ. Ρε φέρε στην αλλαγή που βγήκε. Πάμε. Έλα μέσα ρε. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο 14χρονος Ροδίτης ποδοσφαιριστής Μίλτος Σωτηρίου μπαίνει αλλαγή για την ομάδα του με τις πατερίτσες. Με αυτή την κίνηση ο προπονητής του Πέτρος Ζουρούδης αποδεικνύει πως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν άνθρωποι που αξίζουν και ξέρουν να διδάσκουν ήθος και εφαγωνίζεστε. Ένα λεπτό. Μη φοβάσαι. Για μη σου πάμε να βάλεις και κόλ. Ο προπονητής των Ακαδημιών των Υποτών της Παλαιάς Πόλης της Ρόδου, Πέτρος Ζουρούδης, είναι αναμφίβολα το πρόσωπο ίσως και της χρονιάς. Ποιος ο λόγος που προέβη σε μια τέτοια ενέργεια? Γιατί έκανε το αυτονόητο και δεν έπαψε ποτέ να συμπεριφέρεται σε ένα 14χρονο παιδί που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο ως μέλος του συνόλου της ομάδας. Και στο τελευταίο μάτς της σεζόν τον έκανε αλλαγή, βάζοντάς τον στο χορτάρι με πατερίτσες. Μάλιστα, ο ίδιος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook έγραψε χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το δικό μου ποδόσφαιρο. Να βάζεις το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς τον αρχηγό της ομάδας, έτσι όπως το άφησε το παιδί, ένα ατύχημα.
και δεν το επέτρεψε να παίξει καθόλου φέτος. Το ευχαριστώ του, η μεγαλύτερη μου χαρά. Ο 14χρονος ποδοσφαιριστής Μίλτος Σωτηρίου, που κατάφερε να παίξει με πατερίτσες, τραυματίστηκε σε τροχαίο τον περασμένο Οκτώβρη. Ο πατέρας του πήγε να τον πάρει από την προπόνηση με το μηχανάκι και ένας ασυνείδητος οδηγός, που λέγεται πως είχε πιει αλκοόλ, έπεσε πάνω τους, με αποτέλεσμα ο μικρός να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά. Από τον περασμένο Οκτώβρη υποβάλλεται συνεχώς σε χειρουργικές επεμβάσεις, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τον ίδιο στο να μείνει μακριά από την ομάδα και φυσικά τον προπονητή του. Εγώ θα χειροκροτήσω. Να ξεκινήσω από το Μίλτο, κύριε Ζουρούδη. Βεβαίως. Να μου πει πώς είδε αυτή την κίνηση του προπονητού, του προπονητή. Κάτι δεν ακούμε καλά. Για να ακούσουμε ξανά. Επανέλαβε. Είναι πολύ καλή κίνηση του προπονητή μου. Με ευχαρίστησε ψυχολογικά για αυτά. Με έκανε να νιώσω πολύ ωραία. Αυτό, εντάξει. Πάντως σε είδα στις φωτογραφίες και στις πόζες, είσαι νούμερο ένα. Πρέπει και στο σχολείο, παίζεις ποδόσφαιρο, όλα αυτά. Πρέπει να είσαι νούμερο ένα στα κορίτσια. Σταρ. Για πείτε μου λίγο για αυτή την κίνησή σας. Τι θέλατε να δείξετε με αυτό? Και μετά να πούμε λίγο για την επικινδυνότητα των δρόμων, των τροχαίων και όλων αυτών που συμβαίνουν νύχτα μέρα πια. Κοιτάξτε, εγώ ακόμα και τώρα την κίνηση αυτή την έκανα μόνο και μόνο για να δώσω χαρά στο Μίλτο. Παρόλο που έχει πάρει έτσι μεγάλη έκταση, ακόμα και τώρα το βλέπω έτσι όπως όταν το σκέφτηκα την ημέρα που έγινε το ατύχημα. Από τότε που το σκέφτηκα αυτό, ότι ήθελα να του το κάνω σε εισαγωγικά, το βλέπω ακόμα και τώρα έτσι ακριβώς όπως το είχα σκεφτεί τότε. Ότι ήθελα να μια... Ότι θέλατε... Έχει να πολύ χαρά. Ότι θέλατε να του δώσετε χαρά. Μεγάλη χαρά. Γιατί ήξερα ότι θα περνούσε δύσκολα με τα χειρουργία, τα συνεχόμενα χειρουργία. Ήξερα ότι ερχόταν μια χρονιά που είχε φιλοδοξίες ο Μίλτος και δυστυχώς δύο μέρες πριν το πρωτάθλημα του συνέβη αυτό. Και αυτό του το ανακοίνωσα, φανταστείτε, μία εβδομάδα πριν να γίνει το συμβάν, που το είχα ανακοινώσει. Που ακόμα και την τελευταία στιγμή ο Μίλτος δεν το πίστευε. Δηλαδή, ερχόταν μαζί μας μεν απλά να κάθεται στον πάγκο. Απλά όταν του το είπα την παραμονή του αγώνα, ότι ετοιμάσου, αύριο θα παίξεις κανονικά, ο Μίλτος τότε πλέον κατάλαβε ότι θα έχει ενεργό ρόλο, όπως το εννοώ, το ποδόσφαιρο. Μίλτο, μόνο θέλω να μου πεις. Τι έγινε ακριβώς εκείνη τη μοιραία στιγμή? Ήσουν και καθόσουν πίσω στο μηχανάκι? Έχει λίγο πρόβλημα ο ήχος. Κύριε Σόβολε. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ζουρούδη, τον προπονητή, για αυτή την συμβολική του ενέργεια, την συμβολική του κίνηση. Και μπράβο στον προπονητή που έκανε αυτό που έκανε. Για το παιδί, το Μίλτο, θέλω να το ρωτήσω πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό Μίλτο. Γυρνούσαμε από την προπόνηση με τον πατριό μου και έτσι όπως πηγαίναμε εμείς στο σπίτι, ένας με ένα μάξι με έστριψε απότομα χωρίς να βάλει το πλάστερ τίποτα και μας χτύπησε στα αριστερά πόδια. Τώρα πας καλά από υγεία, είσαι εντάξει, προχωράς, θα γίνεις εντελώς καλά, ε. Ναι, εντάξει, είμαι ακόμα με τις πατερίτσες. Το παιδί έχει κάνει και ένα δεύτερο χειρουργείο μετά από εκείνη την ημέρα που έγινε το ατύχημα. Έχει κάνει και άλλο ένα δεύτερο χειρουργείο το μάθιο, γιατί προφανώς κάτι δεν πήγαινε καλά στην αποθεραπεία του. Και ενδεχομένως να κάνει κι άλλα χειρουργείο για να βγάλει τα... Μακάρι να πάει και θα πάνε όλα καλά όπως βλέπουμε. Μια ερώτηση ακόμα. Φορούσατε κράνος Μίλτο εσύ και ο πατέρας σου? Όχι, δεν φορούσαμε. Να το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε. Προστώ. Αυτό είναι το μέγα λάθος και είσαι πάρα πολύ τυχερός Μίλτο το ότι... είσαι σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια δεν είσαι ακόμα καλά, θα γίνεις καλά, αλλά πάρε όμως και τα χειρότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
το κράνος και οι ζώνη στους οδηγούς και συνοδηγούς των αυτοκινήτων σώζουν ζωές. Κάθε χρόνο χάνονται πάνω από 100 παιδιά ηλικίας 17 χρόνων και κάτω επειδή δεν φοράνε κράνος. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να φορέσεις το κράνος. Σώζεσαι. Έτυχε η περίπτωση δική σου με το χτύπημα. Ήταν λίγο διαφορετικό και τώρα είσαι καλά, είσαι μπροστά μας, μιλάμε, συζητάμε και θα μεγαλώσεις και θα μεγαλουργήσεις. Αλλά φόρα κράνος άμα ξαναμπείς σε μηχανάκι. Όπως να φοράνε κράνος όλοι όσοι οδηγούν ή είναι συνεπιβάτες σε δίκυκλα. Η πιο δυνατή στιγμή, κύριε Ζουρούδη, ποια ήταν όταν μπήκε στο γήπεδο ο Μίλτος για σας? Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή? Η πιο δυνατή στιγμή ήταν που δεν το καταγράφει αυτό το μικρό βίντεο. Ήταν τη στιγμή που ένα-δύο λεπτά πριν να λήξει το παιχνίδι, που γύρισα και είπα στο Μίλτο στον πάγκο ότι ετοιμάσου μπαίνεις. Αυτό που είδα, όσοι έτσι προφανώς που ξέρουν από ποδόσφαιρο, με πόσο ζήλο έσκυψε το παιδί να δέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, που και εγώ δεν περίμενα ότι θα φέρει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Πίστευα ότι θα έρθει με ένα απλό αθλητικό. Δηλαδή, έψαξε να βρει τα καλά του τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Μόλις του είπα, Μίλτο, ετοιμάσου μπαίνεις, αυτό βέβαια δεν παίρνει στο βιντεάκι, το πώς έσκυψε πάνω στα πόδια του να δέσει τα κορδόνια, κατευθείαν να πιάσει τις πατελίτσες να σηκωθεί. Ήταν μια στιγμή που πραγματικά... Γιατί το βίντεο ξεκινά από τη στιγμή που μπαίνει στον αγώνα με την πατερίτσα. Η κυρία Μανουρά, η ψυχολόγος μας, κάτι θέλει να σας πει και έτσι κάπως να ολοκληρώσουμε. Ήθελα να πω πρώτα στο Μίλτο ότι κανένα εμπόδιο δεν μας αφήνει εκεί που μας βρήκε, αλλά έχοντας αυτόν τον υπέροχο προπονητή, του δείχνει ότι μπορεί να ξεκινήσει από εκεί που... να ξεκινήσει ξανά από την αρχή και του μεταλαμπαδεύει τώρα την ελπίδα και είναι και άξιος να την πάρει και το θάρρος για να συνεχίσει και να προχωρήσει. Γιατί αν αυτό γινόταν από πολλούς προπονητές, πολλοί άνθρωποι, δεν θα ζούσαν μια πολύ πιο άνετη ζωή και δεν θα βρισκόμαστε στο περιθώριο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσεις σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή, Μίλτο μου, και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε? Θέλω να πω σε όσους έχουν... Σε όλους όσους έχουν, δεν ακούμε, να το ξαναπείς δυνατά. Να μην το βάζουν κάτω. Σε όλους όσους έχει συμβεί κάτι, να μην το βάζουν κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στη Ρόδο. Ξεκινάει μια τουριστική περίοδος, να έχετε μια καλή σεζόν. Και εσείς, καλούς αγώνες στα γήπεδα. Υγιείς αγώνες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν έρθουμε τα θέματα είναι πάρα πολλά, καθώς κύριε Σόμπολε έχουμε και τον άνθρωπο που κατέθεσε, που θα καταθέσει για την υπόθεση του Μπεν. Μεταβαίνει τώρα πολύ στην ΟΚΟ, θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Παρακαλώ. Σε λίγο, σε ζωντανή σύνδεση, ο άνθρωπος που υποστηρίζει πως είδε τον Μπεν. Τι κατέθεσε στην αστυνομία? Σε λίγο η απάντηση του παππού και της γιαγιάς μετά τις αποκαλύψεις για την πατρότητα του πεντάχρονου που κατασπάραξαν τα Ροτβάιλερ. Σε λίγο τι απαντούν ο πατέρας και η μητέρα της μικρής Σάνη σε όσα ισχυρίζεται ο Νικολάη που κατηγορείται και αυτός για τη δολοφονία της. Ποια η απόφαση για τον Νικολάη? Η απάντηση του παππού και της γιαγιάς μετά τις αποκαλύψεις για την πατρότητα του πεντάχρονου που κατασπάραξαν τα Ροτβάιλερ. Εδώ είμαστε λοιπόν και επειδή δεν θέλω να τα πω εγώ, αλλά να βγάλουμε τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γάρη Φάλου, που είναι ο δημοσιογράφος του site Σαμιακή Γνώμη, που ασχολείται και κύριος με την υπόθεση του Μπεν. Είστε και σήμερα πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έχετε καταθέσει εσείς. Καλημέρα, καλημέρα από την ΚΟ. Βρίσκομαι στην ΚΟ από προχθές, σχετικά με την υπόθεση του μικρού Μπεν.
μια υπόθεση που την, τουλάχιστον όσον αφορά τη Σάμο, το πώς εμπλέκεται η περιοχή δικιά μας που κατοικώ εγώ και έχουμε και την εφημερίδα. Από τον περασμένο Αύγουστο είχα μια πληροφορία ότι υπάρχει μάρτυρας που τις ημέρες που χάθηκε ο μικρός Μπεν, τις μέρες εκείνες, τον είδε μπροστά του σε ένα χωριό της Σάμο, όταν κάποιοι τσιγκάνοι ζήτησαν τη βοήθειά του για να τους φτιάξει το αυτοκίνητο. Πήγε, τους βοήθησε, όση ώρα προσπαθούσε να βοηθήσει να φτιάξει το αυτοκίνητο, είδε μπροστά του το μικρό, κατάξαν τους μεγαλανά μάτια όπως μου αναφέρει σε μια συνέντευξη που του έχω πάρει. Η συνέντευξη τελείωσε, αυτή πότε την πήρατε? Αυτή την έχω πάρει τώρα πρόσφατα, αλλά έχω μιλήσει μαζί του από το περασμένο Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Και θα τη δημοσιεύσετε? Φυσικά, φυσικά. Βεβαίως. Λογικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα δημοσιευτεί. Μάλιστα. Όταν τέλειωσε την παροχή υπηρεσίας που είχε να τους βοηθήσει να... Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί έκανα λάθος. Δεν ήταν πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο, αλλά στη Star Press, για να είμαι δίκαιη. Λοιπόν, πάμε. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, όταν τους ρώτησε εκεί πέρα, καλά πώς γίνεται, εσείς όλοι ήταν αθήκανοι καταρχήν, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή. Ήταν αθήκανοι αυτοί, μέναν σε ένα πρόχειρο καταβλισμό, σύμφωνα πάντα με αυτά που μου λέει ο μάρτυρας. Όταν τους ρώτησε, καλά πώς γίνεται, εσείς είστε όλοι μαύροι, αυτό το παιδάκι εδώ πέρα δεν δένει, δεν έχει καμία σχέση μαζί σας. Τότε η επικεφαλής, η γυναίκα, η τσιγκάνα που ήταν εκεί σε αυτό το πρόχειρο καταβλισμό, το απάντησε πολύ εκνευρισμένη, με μια φράση που βέβαια δεν μπορεί να βγει. Ας πούμε, άλλαξε ο γαμπρέσο, όπως μου το λέει στη συνέντευξή του ο μάρτυρας. Τότε, επειδή είχε δει λίγο πιο πέρα και άλλη μια κοπέλα γύρω στα 17-18 που θύμιζε Σκανδιναβή, όπως μου αναφέρει, θεώρησε ότι αυτό το παιδάκι ίσως είναι δικό της παιδί. Δεν έδωσε συνέχεια, γιατί εκνευρίστηκε πάρα πολύ η τσιγκάνα. Όμως, όπως μου αναφέρει, δύο μέρες μετά, τρεις, όταν ήταν στο συνεργείο του διατηρεί στο χωριό που έχει, είχε ένα άλλο επεισόδιο, όταν δύο-τρία τσιγκανόπουλα ηλικίας 10 με 12 ετών πήγαν στο μαγαζί του, τους ήρθαν μια βρύση με νερό και ένα από αυτά ήταν ξανθό. Κρατούσε, όπως μου λέει, ένα κουτάκι στα χέρια του και τους είπε να πάνε πίσω από το μαγαζί που υπάρχει μια βρύση για να πληθούν που θέλανε να πληθούν. Όταν από περιέργεια μετά από δύο λεπτά πήγε να δει τι συμβαίνει πίσω από τη βρύση και έχοντας δει ότι έχει και αυτό το κουτάκι μαζί του, είδε ότι αυτό το παιδί έπαθε τα μαλλιά του, ήταν βαφή. Από ξανθό γινόταν μελαχρινό. Όλα αυτά του προσέγγισαν εντύπωση. Όμως και πάλι δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία. Όπως μου αναφέρει, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά τα χρόνια, 25 χρόνια από τον εσωτερική ερώτηση που του έκανα, να μην έχει εκμυστηρευτεί κάπου αυτό που αντιμετώπισε. Μου είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια δούλευε, τελείωνε τα μεθάνυχτα και τα τελευταία 5 χρόνια σε μια εκπομπή αναζήτησης προσώπων σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Τη Αγγελική Νικολούλη, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη εκπομπή. Τι λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, απλά. Στην κυρία Νικολούλη, όταν είδε το παιδί τη φωτογραφία, τότε είπε στη γυναίκα ότι εγώ αυτό το παιδί το έχω δει μπροστά μου. Είχα αυτό και αυτό το περιστατικό τότε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όταν μου έδωσε τις πληροφορίες αυτές, εγώ άρχισα να ψάχνω να δω πώς μπορεί να δένει το παιδί αυτό να βρέθηκε στη Σάμο. Γιατί ο μάρτυρας μου λέει, όταν τους ρώτησε από πού έρχεστε, του είπαν από την ΚΟ. Ψάχνοντας, μιλώντας με ναυτιλιακούς πράκτορες και με ανθρώπους της εποχής εκείνης πριν 25 χρόνια, βρήκα ότι υπήρχε δρομολόγιο ακτοπλοϊκό κάθε Παρασκευή που έκανε τη γραμμή Ρόδο, ΚΟ, Σάμο, Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τσιγκάνοι, είχαν κάποια φορτηγά και μικρά και μεγάλα που πουλούσαν καρπούζια και χαλιά. Το παιδί, όπως αν δείτε την ημερομηνία 24 Ιουλίου του 1991,
ήταν η μέρα Τετάρτη. Αν πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο, τότε την Παρασκευή για μια μισή μέρα μετά, αν δεν έγινε και άμεσα κινητοποίηση να δοθεί εντολή στα λιμάνια και στα αεροδρόμια να ψάξουν μήπως περάσει το παιδί από εκεί, αν δεν δοθεί άμεσα η εντολή, είναι πολύ πιθανόν το παιδί να το βρήκαν αυτοί οι τσιγκάνοι, να το απασχόλησαν με άλλα παιδάκια που είχαν μαζί τους και να μπήκαν στο καράβι της γραμμής αυτής και λίγες μέρες μετά να είχαμε αυτό το περιστατικό που μου αναφέρει ο μάρτυρα. Ο κύριος Όμπολος θέλει και με αμέσως μετά η Σύρουλα μου. Κύριε Γαριφάλου, αυτό ναι. Το καταθέτει τώρα ο γνωστός σας στη συνέντευξη που του πήρατε εσείς. Δεν είχε πάει στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν στην αστυνομία ή στην δικαστική αρχή να καταθέσει. Απλά το εκμυστηρευόταν τα τελευταία, όπως μου είπε, 4-5 χρόνια και πολύ δικά του πρόσωπα. Ότι αυτό το παιδί εγώ το έχω δει μπροστά μου. Δεν θέλω να απαξιώσω τον άνθρωπό σας, τον μάρτυρα αυτόν, αλλά τέτοια ξέρετε πόσα έχω ακούσει σε υποθέσεις στην καριέρα μου που ασχολούμαι με αυτού του είδους, όταν είχαμε τέτοιου είδους περιστατικά. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι εμφανίζονταν και έλεγαν είδα αυτό ή έκανε εκείνο, είδα και έλεγαν και λεπτομέρειες να σε κουφαίνουν, να σου λένε είπατε προηγουμένως κράταγε το κουτάκι, είδα έβαφε τα μαλλιά μαύρα και τέτοια. Οι τσιγκάνοι, κύριε συνάδελφε, όταν παίρνουν το πιτσιρίκι, δεν το παίρνουν για να το έχουν στο τσαντήρι τους ή στον καταβλισμό τους. Το παίρνουν για να το πουλήσουν, για να βγάλουν χρήματα και δεν θα του βάψουν ούτε τα μαλλιά, ούτε τα... Όχι. Με συγχωρείτε. Το περιστατικό αυτό με τα μαλλιά που βάψανε ήταν με άλλα παιδιά 10-12 ετών. Απλά ο μάρτυρας μου λέει ότι αυτό το παιδί το είδε την πρώτη μέρα που πήγε στον καταβλισμό τον πρόχειρο, ναι. Το είδε ανάμεσα στα άλλα τσιγκανόπουλα, κάνει και περιγραφή ότι φόραγε με τυράτες σκοτό παντελονάκι χρώματος. Ξέρετε πόσες περιγραφές έχω ακούσει από φαντασιόπληκτους ανθρώπους, χωρίς να θέλω να θίξω τον άνθρωπό σας, σας μεταφέρω εμπειρίες με τον Άλεξ, την ιστορία στη Βέρεια, αλλά και με αυτή την υπόθεση στην Κόπου γυρνάγαμε εκείνη την εποχή. Ξέρετε πόσοι μας πλησίαζαν και μας έλεγαν τέτοιες λεπτομέρειες, τέτοια πράγματα. Φυσικά, το πιθανότερο είναι, η άποψή μου, την είπα και χθες, ότι μπορεί, αν το παιδί είναι εν ζωή... Επειδή έχουν αρχίσει από τις Βρετανικές αρχές ξανά οι έρευνες. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν 8 άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατέβει στην ΚΟ και ξαναξεκινούν από την αρχή. Εάν το παιδί, αυτό είναι όλα αυτά. 12.500 ευρώ παίζουν επίσης. Ναι, ο μάρτυρας ο συγκεκριμένος άκουσε εκατοντάδες φορές να ασχολούμαστε είτε στην τηλεόραση, είτε στις εφημερίδες, είτε ο συνάδελφός μας στη ΣΑΜΟ με την εφημερίδα του, με την υπόθεση του Μπεν. Τόσα χρόνια δεν μπόρεσε να πάει να πει, βρε αδέρφια, είδα αυτό το πράγμα εκεί και μου έκανε εντύπωση. Λέει για ότι τώρα τα συνδύασε. Εν πάση περιπτώσει, ειλικρινά λυπάμαι που λέω, αυτά, αλλά σας μεταφέρω εμπειρίες τι έχω συναντήσει στην καριέρα μου με τέτοιες υποθέσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάμαι, είχαμε πάει μια φορά στο Γήθιο. Να κάνω μια σημαντική παρατήρηση. Βεβαίως, και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν κατέθεσα εχθές στη Βρετανική αστυνομία ότι 25 χρόνια τώρα δεν είχαν ψάξει το πιο απλό. Από μένα μάθανε ότι υπήρχε ακτοπλοϊκή γραμμή τέτοια. Δηλαδή, τόσα χρόνια ψάχνανε αν το παιδί έφυγε ακτοπλοϊκός. Μπήκε σε καράβι και πήγε στο Πειραιά. Δεν γνωρίζανε ότι υπήρχε αυτή η ακτοπλοϊκή γραμμή για να ψάξουν και αυτό το ενδεχόμενο. Εμένα αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι έχετε να φύγετε τώρα και να πάτε. Νομίζω που πάτε, ταξιδεύετε σε λίγο. Θα επιστρέψετε στη ΣΑΜΟ. Καλή επιστροφή.
Έχουμε πιάσει όλα τα νησιά. Ξεκινήσαμε Ρόδο, Κος, Σάμο και συνεχίζουμε. Καλή σεζόν να έχετε λοιπόν. Ο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και καλά κάνει και προβάλλει το θέμα και εγώ να ήμουν και εσύ. Μα επειδή τα στοιχεία αυτά είχαν ξεκινήσει από τότε να υπάρχουν, ότι σε καταβλισμό με τσιγκάνους έπαιζε. Στέλιο μου, να πάμε τώρα Κρήτη με έναν τρόπο μαζί με Αγγλία πάλι. Ακριβώς. Ταβρονή της Χανίων, πριν από λίγο καιρό είχαμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δυστυχώς, μια οικογένεια, μια γυναίκα και ένας άντρας, Βρετανοί δύο, είχαν υιοθετήσει 5 παιδιά από την Βρετανία, Αγγλάκια και τα 5 παιδιά, και είχαν έρθει στην Κρήτη. Ο σκοπός ήταν να ξεφύγουν από τις νομικές υπηρεσίες και από τις υπηρεσίες υιοθεσίας της Βρετανίας. Α, όλα αυτά περιγράφονται μέσα στο βίντεο που θα πούμε. Απλώς να θυμίσουμε στους τηλεθεατές ότι πρόκειται για το ζευγάρι των Βρετανών. Είδες τα 6.300 ευρώ που παίρναν και υιοθετούσαν παιδιά. Αλλά το κακό είναι ότι σε αυτή την ιστορία βίαζε αυτός που υιοθέτησε τα δύο κορίτσια και έχουμε το τι λέει η πλευρά, η μία κόρη που βρίσκεται στη Βρετανία πια, ενώ αυτός ο πατέρας έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια και η μητέρα σε ένα χρόνο φυλάκισης από το νόμο το βρετανικό, κύριε Γεωργίου. Να το δούμε και βρετανικό. Ναι, γιατί έφυγε νωρίς. Όπως λένε, εσύ την έκανες νωρίς, έτσι λένε. Λοιπόν, να το δούμε παρακαλώ και τι λέει αυτή η κοπέλα που έζησε αυτό το μαρτύριο. Παρακαλώ. Ζούσε επί χρόνια έναν εφιάλτη, ένα από τα 5 θύματα του Άγγλου παιδόφιλου που καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη για την κακοποίηση στην οποία υπέβαλε τα θετά του παιδιά, έσπασε τη σιωπή του και μίλησε στη βρετανική εφημερίδα Sunday Post για τα βασανιστήρια που πέρασε στα χέρια του θεού πατέρα της, αφού την ίδια την κακοποιούσε σεξουαλικά από τα 14 της χρόνια. Όπως αναφέρει η κοπέλα, οι επιθέσεις του θετού πατέρα της ήταν συχνές. Τη χτυπούσε με καμουτσίκι, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που την είχε απειλήσει με όπλο. «Δεν νομίζω πως θα συνέλθω ποτέ από την τραυματική εμπειρία που έζησα στα χέρια του. Καθόταν αμήλυτο σε μια καρέκλα με το όπλο στα πόδια του και με κοιτούσε απειλητικά. Μπορεί να μην έλεγε τίποτα, αλλά ήξερες τι εννοούσε». Χαίρομαι που είναι στη φυλακή πια. Τώρα έχει άπλετο χρόνο να σκεφτεί τι έκανε σε μένα και στα άλλα θύματα του. Όπως επισημαίνει το κορίτσι, η βία στο σπίτι κολαστήριο που διέμεναν δεν προερχόταν μόνο από τον πατέρα της, αλλά και από την 56χρονη σύζυγό του, η οποία, όπως λέει η κοπέλα, ήταν εξαιρετικά ευέξαπτη και είχε τρομακτικά ξεσπάσματα θυμού. Ποτέ δεν ήξερες τι να περιμένεις από τη μητέρα μας. Είχε μια καλή πλευρά, αλλά μπορούσε να τρελαθεί με το πιο απλό πράγμα. Μετά την αποκάλυψη της εφιαλτικής ιστορίας, στην οποία βρέθηκε ακούσια να πρωταγωνιστεί, η άτυχη κοπέλα έχει μετακομίσει πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει βρει μια καινούργια δουλειά και προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της με τη βοήθεια της νέας της σχέσης. Η ίδια στη συνέντευξή της αναφέρεται και στην Κρήτη, τον τόπο που μεγάλωσε, και όπως λέει, τρέφει ακόμα τρυφερά συναισθήματα. «Η Κρήτη είναι ένα υπέροχο νησί που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Ωστόσο, ένιωσα την ανάγκη να μετακομίσω κάπου αλλού για να αρχίσω μια νέα ζωή». Ο Άγγλος βιαστής ζούσε επί χρόνια σαν μεγιστάνας, ενώ κακοποιούσε τα 5 υιοθετημένα παιδιά του, για τα οποία εισέπρατε 6.300 ευρώ το μήνα από το αγγλικό δημόσιο. Όταν το 1998 ο 38χρονος τότε Βρετανός παντρεύτηκε τη σύζυγό του, ήθελαν να αποκτήσουν παιδιά, επειδή όμως δεν μπορούσαν φυσιολογικά, στράφηκαν στην υιοθεσία. Τα δύο πρώτα παιδιά ήταν αδέλφια μεταξύ τους και λίγα χρόνια αργότερα υιοθετούν άλλα 3 παιδιά και αυτά βιολογικά αδέλφια. Την εποχή εκείνη λαμβάνουν από το Βρετανικό κράτος για τις ανάγκες των παιδιών το ποσό των 4.500 Βρετανικών λιρών μηνιαίως. Το 2007 αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, αφού θα ήταν πιο εύκολο για εκείνους η διατήρηση του μεγάλου κρατικού επιδόματος, καθώς δεν θα είχαν την πίεση από τους εκπροσώπους της Βρετανικής κοινωνικής πρόνοιας. Το μαρτύριο των παιδιών όμως μόλις έχει ξεκινήσει και κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί πόσο επώδυνο θα είναι.
Στην Κρήτη αγοράζουν μια μεζονέτα με κήπο και πισίνα που έγινε το κολαστήριο για τα 5 παιδιά. Πίσω από τους τοίχους της αστραφτερής μεζονέτας κρύβεται πολύς πόνος. Τα παιδιά είναι παραμελημένα, χτυπημένα, ενώ υπάρχουν υπόνοιες και για σεξουαλική παρενόχληση των 2 εκ των 3 κοριτσιών από το πατριό τους. Τον Ιανουάριο του 2015, λίγο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκει ο 56χρονος Άγγλος, οι δύο μεγαλύτερες κόρες της οικογένειας μιλούν σε δύο γυναίκες του χωριού για όλα όσα υποφέρουν και υπομένουν στα χέρια των θετών γονιών. Οι μαρτυρίες των παιδιών συγκλονίζουν και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Έτσι, ο βιαστής οδηγείται στις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται μέχρι σήμερα, ενώ η σύζυγός του έχει διαφύγει στη Βρετανία. Ακούτε λοιπόν πώς εξέφρασε το συνέστημα αυτή η κοπέλα, η οποία ζούσε εφιαλτικές ώρες. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ότι μιλάει, βέβαια, λέει ότι η μητέρα της το γνώριζε με έναν τρόπο. Βέβαια το γνώριζε. Είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά στο σπίτι και η μάνα να μην ξέρει τίποτε? Η μητέρα πάντα γνωρίζει. Σίγουρα το γνώριζε. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Λίγα πράγματα έχω διαβάσει. Άλλο να πάω στον τόπο να ασχοληθώ, να βρω, να μιλήσω με τον ίδιο, με τη μάνα, με τα παιδιά, με τους γείτονες. Κι άλλο να κάθεσαι στο στούντιο τώρα και να... Μας είχε μιλήσει η κομμότρια, η οποία είχε βοηθήσει, γιατί είχε καταλάβει ότι τα παιδιά αυτά τα κούρευε με κοντό μαλλί. Και όταν ρώτησε, είχαμε κάνει το ρεπορτάζ, και όταν ρώτησε, είχε πει ότι δεν έχω κάτι. Αμέσως μετά όμως ανοίχτηκε η κοπέλα και έτσι και άρχισε όλη αυτή η διαδικασία να βγαίνει στην δημοσιότητα. Εκείνο το οποίο όμως έχω να επισημάνω από την πολύχρονη εμπειρία μου και από τα πάμπολα περιστατικά που έχω δει βιασμών, ο βιασμός είναι ό,τι χειρότερο για μια κοπέλα, για μια γυναίκα. Μπορεί να την τραυματίσεις, κόψεις της το πόδι, κάνεις τους οτιδήποτε. Ο βιασμός είναι το χειρότερο που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα. Εκεί έχω καταλήξει. Εδώ δεν από πρόκειται τα μόνο για γυναίκα, είναι μικρά παιδιά, έτσι. Από τα περιστατικά. Έτσι βρίσκουν δουλειά οι ψυχολόγοι. Έχω δει. Οι ψυχολόγοι έτσι και αλλιώς βρίσκουν δουλειά και από χαλαρότερα περιστατικά, όπως είναι το δικό μου. Δεν έχει να κάνει. Δεν ήταν μόνο η βιασμή, ήταν και η διαπόμπευση. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Και η διαπόμπευση. Γιατί σε αυτήν την κοπέλα, μια φορά όπως μας είπανε, είχε αργήσει να γύρισει από το σχολείο. Και η μητέρα της, γι' αυτό το λόγο, για να την τιμωρήσει, της ξύρισε το κεφάλι. Και μια άλλη φορά, μάλιστα, της ξύρισε και τα φρύδια επειδή έχασε ένα στυλό. Ειρήνη μου. Λεκτική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, τα πάντα. Τι να πω, το μόνο που μπορώ να πω ότι φαίνεται, ακούστηκε αρκετά δυνατή και μόνο που μπορεί και εκφράζεται και μιλάει, σημαίνει ότι αυτό, ότι ψάχνει ανθρώπους και έχει ανθρώπους γύρω της, το γνωρίζει ίδια, αλλά αυτό δείχνει, και ότι θα ξεπεράσει αυτό που οι περισσότερες γυναίκες περνάνε, την μειωμένη ικανότητα για ευχαρίστηση, την απομάκρυνση από τον κόσμο, την αποκοινωνικοποίηση. Ήταν σε μία ηλικία δύσκολη. Σαφώς είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε και ο κύριος Σόμπολος, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Όλα μπορείς να τα καταφέρεις, αρκεί να έχεις ειδικούς δίπλα σου, τόσο σε επίπεδο νομικό, όσο και σε επίπεδο ψυχής, κύριε Γεωργίου. Το νομικό δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με μια καταστολή και μια επιβολή ποινής για να μπορέσει να πάρει ένα μήνυμα το παιδί που υπέστη αυτά που υπέστη, ότι υπάρχει κοινωνία που μέσω της πολιτείας και των δικαστικών αρχών τιμωρεί κάποιον για αυτό που έκανε, και το αποτρεπτικό τον δηλαδή. Τον τιμωρεί ενώ έπαιρνε 6.300 ευρώ να μεγαλώνει αυτά τα υιοθετημένα παιδιά, να χτίσει τη βίλα του στην Κρήτη και εκεί να γίνονται όλα αυτά που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Ήταν σε απομακρυσμένο σημείο, ήταν έξω, είχε γειτονιά εκεί. Μέσα στο Νταβρονίτη, μέσα στο χωριό. Μέσα στην κοινότητα. Συνήθως οι γείτονες δεν μιλάνε. Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και όταν μίλησαν στην αρχή δεν ήταν τα πράγματα εύκολα, μετά ανοίχτηκαν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν γυρίσουμε, τι απαντούν ο παππούς και η γιαγιά σε αυτά που ακούσαμε χτες, Ρούλα μου, η υπόθεση της μικρής Άννη και το νέο βούλευμα που έχουμε σήμερα, μετά τις διαφημίσεις. Απόφαση.
πούμε ότι εμείς συζητάμε και στις διαφημίσεις τα θέματά μας, αλλά Ρούλα, ο λόγος σε σένα, γιατί έχουμε την εξέλιξη της υπόθεσης που χθες ήταν και εδώ ο κύριος Σόμπολος, για το τι απαντά ο παππούς και η γιαγιά σε αυτά που είπε ουσιαστικά η μητέρα μέσω του δικηγόρου της. Και μιλάμε... ποιος είναι ο παππούς και η γιαγιά, για να καταλάβει και ο κόσμος, βεβαίως, γιατί μπερδευτήκανε. Μιλάμε για την υπόθεση του 5χρονου που ανήμερα το Πάσχα κατασπαράχθηκε από τα Ροτβάιλερ στο σπίτι όπου είχε πάει μαζί με τη μητέρα του για να περάσουν την Κυριακή του Πάσχα. Ο παππούς και η γιαγιά του μας πληροφόρησαν μέσα από συνέντευξη που μας παραχώρησαν ότι δεν ενημερώθηκαν από τη μητέρα ότι το δικό τους εγγόνι ήταν αυτό το οποίο κατασπαράχθηκε από τα συγκεκριμένα σκυλιά. Και χθες ο δικηγόρος της μητέρας για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας μας έδωσε τη θέση της μητέρας και για αυτό το θέμα, αφού μας αποκάλυψε κιόλας ότι και η ίδια είχε δεχθεί επίθεση από τα Ροτβάιλερ. Μας είπε λοιπόν ότι πολλά έχουν ακουστεί για αυτή τη μητέρα, αλλά πέρα από το σοκ που είχε υποστεί από αυτό που είδε μπροστά στα μάτια της να περνάει το παιδί της όταν δέχθηκε τις δαγκωματιές από τα συγκεκριμένα Ροτβάιλερ, δεν σκέφτηκε να ενημερώσει κάποιους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών δεν ενημέρωσε τον παππού και τη γιαγιά που η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι οι φυσικοί παππούδες του παιδιού. Όχι, έχει πει ότι δεν είναι. Αφού αυτό ο πατέρας δεν είναι ο φυσικός πατέρας του παιδιού. Απλώς είχε δεχτεί στην αγκαλιά του αυτά τα παιδιά. Βεβαίως, αυτό το παιδί. Ότι μέσα στο γάμο γεννήθηκε το παιδί αυτό, αλλά το παιδί αυτό η μητέρα ισχυρίστηκε μέσω του δικηγόρου μας ότι δεν είναι παιδί του συγκεκριμένου πατέρα. Και ότι ο παππούς και η γιαγιά το γνώριζαν αυτό. Βεβαίως. Ο παππούς και η γιαγιά λοιπόν, με τους οποίους επικοινωνήσαμε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, μας παρέπεψαν στο δικηγόρο πλέον που έχει αναλάβει τη δική τους πλευρά και φιλοξενούμε τη θέση τους μέσα σε ένα βίντεο ζήνα που έχουμε ετοιμάσει. Μα δεν έχουν αξίωση και... αγωγής, άμα δεν είναι. Τι εννοείτε? Δεν έχουν αξίωση αποζημίωση, άμα δεν είναι οι γνήσιοι παππούδες. Και να σας πω λοιπόν ότι είναι, οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι οι παππούδες του μικρού Στάθη, ότι ο πατέρας είναι ο πατέρας του μικρού Στάθη και μάλιστα θα παραστούν ως πολιτικοί ενάγοντες στην υπόθεση εναντίον του ιδιοκτήτη και οποιουδήποτε ενήλικα βρισκόταν μέσα στο κτήμα. Συμπαρίστανται στη μητέρα σε κάθε περίπτωση. Ναι. Να το δούμε παρακαλώ. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του 5χρονου Στάθη που βρήκε τραγικό θάνατο από την επίθεση σκυλιών Ροτβάιλερ ανήμερα το Πάσχα στην Κοζάνη. Χθες, ο δικηγόρος της μητέρας του παιδιού, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή μας, ανέφερε πως η εντολέας του θα παραστεί ως πολιτική ενάγουσα και αποκάλυψε πως και η ίδια στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί της έπεσε θύμα των Ροτβάιλερ. Και την ώρα που προσπαθεί να διώξει και αυτή το σκυλί κάπως να αντιδράσει. Ένα είτε τρίτο σκυλί είτε ένα από τα δύο δεν θυμάται, γιατί μου είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχει δει μέχρι και τέσσερα να περιφέρονται εκείνη τη στιγμή. Την άρπαξε και τη κατάφερε περισσότερο από πέντε δαγκώματα και την ίδια. Και χτύπησε και την ίδια. Δάγκωσε και την ίδια. Την δάγκωσε και την ίδια στην πλάτη από πίσω, γιατί προσπαθούσε να το τραβήξει κάποια από τα σκυλιά, στην πλάτη και στα χέρια από κάτω. Και κύριε Σόμπολε, αυτό είναι για πρώτη φορά το ακούμε για το ρεπορτάζ. Αυτό δεν είχε βγει μέχρι τώρα, αυτό που λέει ο κύριος Βρίκος. Είναι μια νέα πτυχή της υπόθεσης. Ο παππούς και η γιαγιά του 5χρονου, μιλώντας στην εκπομπή μας, είχαν δηλώσει ότι δεν ενημερώθηκαν από κανέναν για το θάνατο του εγγονού τους και το έμαθαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στις ειδήσεις στα κανάλια ελληνικά, την πρώτη μέρα άκουσα ότι στο Άργυρο της Κοζάνης έχει ένα ατύχημα. Αλλά καθόλου ο μυαλός μου δεν πήγε ότι είναι το δικό μας μωράκι. Μετά από τρεις μέρες, 3 Μαΐου, κατά τις 11 το πρωί, μας πήρανε μια φίλη και μετά ο κουνιάδος μας, ότι κάτι συνέβη, κάτι μάθαμε για το μωρό που έγινε το ατύχημα αυτό. Τρέξαμε στην αστυνομία, εκεί όλα επιβεβαιώθηκαν. Ότι ο Σταθούλης ήταν ο δικός μας. Ο δικηγόρος της μητέρας προέβηκε σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη όταν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τους λόγους που η μητέρα δεν ενημέρωσε την οικογένεια του πατέρα για το θάνατο του παιδιού. Ο παππούς και η γιαγιά, συγγνώμη, του παιδιού δεν είναι φυσικοί γιαγιάδες και παππούδες. Τι εννοείται? Από το 2000 εννοώ ότι δεν είναι ο φερόμενος πατέρας του παιδιού, δεν είναι πατέρας φυσικός του παιδιού. Το παιδί γεννήθηκε μέσα σε ένα γάμο. Πράγματι και σύμφωνα με τον νόμο τεκμέρεται ότι είναι γνήσιο τέκνο καταρχήν. Από το 14 και μετά, γιατί εδώ είναι η λεπτομέρεια, όπου αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι
κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες η μητέρα με το παιδί. Είχε ελάχιστες επαφές με τον πατέρα, ελαχιστότατες, με τη γιαγιά και τον παππού, μέχρι και το επισυμβάν γεγονός, ελάχιστες. Αυτό που επίσης είναι δεδομένο είναι ότι δεν ζητήθηκε ποτέ με ασφαλιστικά μέτρα επικοινωνία και ούτε ποτέ διατροφή από την πλευρά της γιαγιάς, του παππού, ούτε ζήτησαν ποτέ την επιμέλεια. Ένα πράγμα ζήτησαν όμως. Με αγωγή που κατέθεσαν, ζήτησαν να ακυρωθεί, να αναγνωριστεί μάλλον, ότι ζήτησαν να προσβάλλουν την πατρότητα και ζήτησαν στην ουσία να πάρουμε το όνομα του παιδιού αυτού και να αλλάξει όνομα. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι αναγνωρίζουν ότι ο Στάθης δεν είναι παιδί τους, δεν είναι γονός, δεν δικαιούται προφανώς να φέρει το όνομα. Και αυτό είναι το μόνο δικαστήριο και η μόνη πράξη που είχαν να κάνουν στα δύο τελευταία χρόνια αποχής τους από τη ζωή του. Τη δική της θέση μέσω της δικηγόρου τους δίνει η οικογένεια του πατέρα. Ο εντολέας μου και οι γονείς του είναι ο πατέρας και οι παππούδες του παιδιού. Σας δηλώνω επίσης ότι όποιος επικαλείται τόσο σημαντικά θέματα και μάλιστα όταν είναι κάποιος δικηγόρος, θα πρέπει να προσκομίζει ειδικά για θέματα πατρότητας δικαστική απόφαση και μάλιστα τελεσίδικη για την σχετική κρίση για το ζήτημα της πατρότητας ή μη ενός παιδιού. Όταν λοιπόν είμαστε σε μια φάση που απλώς εκτοξεύονται κάποια πυροτεχνήματα, θα πρέπει με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις οι λόγοι που γίνονται αυτές οι διατυπώσεις τέτοιων θεμάτων τόσο εύθραυστων και τόσο πολύ λεπτών, και από εκεί και έπειτα νομίζω ότι είναι θέμα απόδειξης από αυτόν που το επικαλείται για να το αποδείξει. Θα παραστούν δηλαδή ως πολιτικοί ενάγοντες εναντίον του ιδιοκτήτη των Ροτβάιλερ? Θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους σε βάρος οποιουδήποτε εμπλεκόμενου που έχει ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού. Φυσικά για τον ιδιοκτήτη τον Ροτβάιλερ, ο οποίος νομίζω ότι η ευθύνη του είναι δεδομένη, σαφή και μέγιστη, και από εκεί και έπειτα και σε οποιονδήποτε άλλο από την δικογραφία κριθεί ότι είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του παιδιού. Εμείς δεν ξεκινάμε σε βάρος της μητέρας με καμία πρόθεση και κακοπιστία. Εμείς θέλουμε να δούμε, το δεδομένο για μας είναι ο ιδιοκτήτης των σκυλιών. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση, όπως μας είπε η Ρούλα. Αυτή τη στιγμή η Ρούλα μου είναι, τάσσονται υπέρ της μητέρας σε οποιαδήποτε αγωγή, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν τάσσονται υπέρ της μητέρας. Πού τάσσονται? Αυτοί θα παραστούν ως πολιτικοί ενάγοντες κατά του ιδιοκτήτη και οποιοδήποτε από τους ενήλικες αποδειχθεί από την προανάκριση ότι εμπλέκονται στην υπόθεση. Καθιονδήποτε τρόπο. Αν κάποιος έδεσε σε κίνδυνο το παιδί. Ποιοι ήταν εκεί? Η μητέρα, ο σύντροφός της, η σύζυγος του ιδιοκτήτη, άλλη μία φίλη της μητέρας. Αυτά ήταν τα πρόσωπα που ήταν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Που έγινε το περιστατικό. Ναι. Αν από την προανάκριση που γίνεται. Δεν είπε χτες μέσω του δικηγόρου ότι της, και εκείνη. Ναι, και εκείνη παρίσταται ως πολιτική ενάγουση εναντίον του ιδιοκτήτη μόνο. Η διαφορά είναι ότι ο παππούς και η γιαγιά πάνε σε όλους αυτούς. Εάν προκύψει ευθύνη, φαίνεται θα στραφούν και εναντίον. Θα στραφούν και κατά της μητέρας ότι έδεσε το παιδί σε κίνδυνο. Και το διευκρινίζεται. Έχει συνέχεια το πράγμα. Ακόμη είναι κρεμές, δεν έχει καταλήξει. Απλώς υπάρχει, είναι η προανάκριση σε εξέλιξη, γι' αυτό και ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη δεν θέλει ακόμη να κάνει κάποια δήλωση επί του θέματος, γιατί η προανάκριση είναι σε εξέλιξη και περιμένει να δει. Ακόμα δεν πήγε στην τακτική ανάκριση, στη δικαιοσύνη. Η αστυνομία συνεχίζει. Ειρήνη μου, κάτι θέλεις να πεις? Ναι, τίποτα. Εγώ αυτό που σημειώνω ότι είναι παραμέληση ανηλίκου. Δεν ξέρω ποιος έχει ενοχές. Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ναι, νομικά. Δεν ξέρω ποιος νιώθει ενοχές, ποιος έχει ενοχές. Δεν ξέρω γιατί γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή είναι σαν μια συμμορία πραγμάτων. Και δεν ξέρω κατά πόσο συνειδητά ή ασυνείδητα γίνανε κάποια πράγματα. Γιατί αν εγώ έχω ένα μωρό, ας πούμε, και το αφήσω και δίπλα είναι μια πισίνα και το αφήσω και παίζει δίπλα στην πισίνα,
Ναι, όπως και στην υπόθεση της τετράχρονης Μαρίας που αυτή τη στιγμή, γιατί η τοποθέτησή σου είναι γενική και δεν αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό σε κάθε περίπτωση, αλλά όπως και στην περίπτωση της μικρής τετράχρονης Μαρίας που εξαφανίστηκε για 20 ώρες στον παππού Πάσχα που ήταν όλοι οικογενειακός, και αυτή τη στιγμή για ένατη μέρα ή δέκατη είναι σήμερα. Σχεδόν, να πούμε μαζί, να την επόμενη Δευτέρα συμπληρώνονται 2 εβδομάδες που το παιδί είναι στο νοσοκομείο και έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή, καθώς η οικογένεια σκοπεύει αύριο να ζητήσει το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι. Και σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες, Ζήνα, η σταγόνα που ξεχύλισε στο ποτήρι είναι ότι η κοινωνική λειτουργός. Θέλω, αν μπορούν στο κοντρόλ, να πάρουν τον κύριο Γεωργόπουλο, τον δικηγόρο της, για να μας πει, πες μου. Ζήτησε να δει και τη γιαγιά. Η γιαγιά, τώρα που μιλάμε, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και να έρθει και η γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη, πάει να πει ότι. Άρα τους εξετάζουν οικογενειακώς έναν ένα. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται Σαββατοκύριακο και η οικογένεια σκέφτεται ότι το παιδί δεν μπορεί πλέον να μείνει. Έχουμε τον κύριο Γεωργόπουλο να μας τα πει. Κύριε Γεωργόπουλε, ισχύει αυτή η εξέλιξη που μας λέει τώρα μόλις η Βαλεντίνη? Ράντι. Κοιτάξτε, η οικογένεια στοϊκά και υπομονετικά συνεργάζεται από την πρώτη μέρα με τις κοινωνικές λειτουργούς, με τις παιδοψυχολόγους του παιδών. Δεν αντιδράσαμε, παρόλο που νομικά διαφωνούμε με το μέτρο ότι δεν είναι ούτε πρόσφορο ούτε αναλογικό σε σχέση με αυτό που συνέβη, το παιδί να βρίσκεται στο παιδόν. Ο λόγος είναι ότι το αν κάποιος γονέας είναι ικανός να μεγαλώσει το παιδί του, δεν θα κριθεί από μια μεμονωμένη και αυτοτελή πράξη. Θα πρέπει να γίνει μια γενική εκτίμηση της συνολικής συμπεριφοράς του. Για παράδειγμα, γονείς οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους, οι γονείς οι οποίοι καθημερινά είναι με αίθηση. Εδώ έχουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Βρισκόταν σε ένα οικείο περιβάλλον, στο χώρο του παππού. Το παιδί είχε πάει εκεί πολλές φορές. Υπήρχαν τα κατοικίδια τα οποία ήταν ικανά να παρασύρουν ένα παιδί στο να παίξει, να τρέξει. Αυτά τα έχουμε πει και άλλες φορές. Το θέμα είναι ότι εσείς αυτή τη στιγμή, για ένατη περίπου μέρα, η μικρή τετράχρονη Μαρία βρίσκεται στο παίδον Αγία Σοφία. Ναι, το παιδάκι με το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ίδιο θάλαμο είναι άρρωστο. Δηλαδή πλέον, αν αυτό που σκεφτόμαστε είναι το καλό της μικρής, δεν το εξυπηρετούμε. Διότι το παιδί κάθε βράδυ κλαίει, θέλει να γυρίσει στο σπίτι. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε υποχρεώσει να βρίσκεται σε έναν χώρο με ένα παιδάκι το οποίο σήμερα είναι άρρωστο. Δεν θα πρέπει να διαφωνήσει ή όχι. Κανένας δεν έχει διαφωνήσει. Απλά οι αστυνομικές αρχές για να συνεχίζουν τις έρευνες. Αυτό σκέφτομαι και εγώ. Δηλαδή, γιατί πάντα. Δεν είναι το τι θέλουμε, το τι προκύπτει, τι θα προκύψει από την έρευνα και μετά θα αποφασίσει ο αρμόδιος εισαγγελέας. Γιατί τώρα μας είπε η Βαλεντίνη ότι θέλουν να εξετάσουν και τη γιαγιά, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και τι να κάνει η γιαγιά. Τέλος πάντων, δικαίωμά τους, ας το κάνουν, αλλά το θέμα το παιδί, ας γίνουν αυτά, ας τελειώνουμε όμως. Κύριε Γεωργόπουλε, γιατί ανοίγεται τόσο πολύ ο κύκλος γύρω από αυτό το παιδί? Δηλαδή, τι προσδοκά πιθανότατα η κοινωνική λειτουργός ή ο εισαγγελέας που έχει δώσει την εντολή ότι θα βρεθεί ελέγχοντας τον παππού, τη γιαγιά, τα ξαδέλφια, τους θείους, δεν ξέρω. Τον ονό, την ονά, εντάξει, δηλαδή... Ναι, γιατί κάτι πρέπει να υπάρχει. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό λέω, κύριε Σόπολε. Αυτό λέω ότι... γνωρίζουμε. Πάντως είναι εισαγγελέας, δεν θα κρατούσε ένα παιδί σε καμία περίπτωση. Ο εισαγγελέας δίνει εντολή για να ερευνηθεί το περιβάλλον του παιδιού. Ναι. Ήρθαν, είδαν το σπίτι, είδαν τους γονείς. Μια χαρά είναι το περιβάλλον, πήγαν, το είδαν μαζί με τους γονείς. Πήγαν μέχρι και στο σχολείο του άλλου παιδιού, διότι αυτοί οι γονείς μεγαλώνουν κι άλλο ένα παιδί. Έχει καθυστερήσει το πόρισμα μέχρι αυτή τη στιγμή της κοινωνικής λειτουργού και των παιδοψυχολόγων. Ναι, εις βάρος του παιδιού, λέμε. Λέω εγώ προσωπικά. Εγώ προσωπικά το λέω αυτό. Άρα αυτό το επόμενο βήμα το δικό σας αυτή τη στιγμή είναι ότι θα προσφύγετε πού? Θα απευθυνθούμε αύριο το πρωί στην κυρία εισαγγελέα ανηλίκων να τους πω ότι αυτή η παρατεταμένη διαδικασία αποβαίνει εις βάρος του τέκνου. Ωραία. Άρα υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει το για μένα δίκαιο, με την έννοια ότι ένα παιδί που βρίσκεται σε ένα θάλαμο, δίπλα του υπάρχει ένα άρρωστο παιδί. Άρα ίσως και αυτό το περιβάλλον που βρίσκεται προσωρινά αυτή τη στιγμή δεν είναι το καλύτερο για το παιδί. Από την άλλη πλευρά εκκρεμούν. Υπάρχουν στοιχεία ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, γι' αυτό κρατάνε και το παιδί. Εκκρεμούν. Τα στοιχεία που έχουν συνταχθεί, να πούμε, Δημήτρη, τα πορίσματα των παιδοψυχολόγων και κρεμεί ακόμα το πόρισμα από την κοινωνική λειτουργό. Εκεί έχει κολλήσει λίγο το θέμα, μπορούμε να πούμε απλά. Η τελευταία έκθεση βγαίνει από την ίδια. Δηλαδή, οι παιδοψυχολόγοι έχουν καταθέσει τα πορίσματα.
προβλήματά τους και περιμένω αυτή τη στιγμή και από την κοινωνική λειτουργό Ζήνα να καταθέσει εκείνη το συγκεκριμένο πόρισμα και ώστε να πάει στα χέρια της περιστατωμένη για το γενικότερο περιβάλλον. Από εκεί θα βρούμε τα ψυχολογία, ασχολήθηκαν με το παιδί. Το είχαν, το είδανε. Πάντως το θέμα τους δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση να τυραννίσουν το παιδί. Μα αυτό εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι σε ένα περιβάλλον που καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα άρρωστο παιδί και είναι πολύ δύσκολο, μικρόβια κυκλοφορούν μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι το παιδί προστατεύεται όταν είναι μέσα ή όταν είναι... Ακριβώς. Στο οικείο του περιβάλλον. Αλλά και ο εισαγγελέας για να επιμένει πρέπει να έχει κάποιο λόγο. Οπότε ας σεβαστούμε τις όποιες εξελίξεις και από εκεί και πέρα κάνουμε και την κάνει όποια θέλει την κριτική. Θα πρέπει στον εισαγγελέα να υποβληθεί μαζί με τα πορίσματα των παιδοψυχολόγων και κοινωνική έκθεση της κοινωνικής λειτουργού για το περιβάλλον. Οι παιδοψυχολόγοι αποφαίνονται για το παιδί που το είδαν. Δεν αποφαίνονται για την ψυχική υγεία των γονέων. Πάντως, κύριε Γεωργίου, επειδή φαντάζομαι δεν μας παρακολουθείτε, είχαμε δείξει και την Ελισάβετ, την θεία, η οποία επιμελείται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, έχει την επιμέλεια του παιδιού εκεί στο νοσοκομείο, η οποία μας είπε ότι όντως πέρασε και αυτή από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πήγε να εξεταστεί από την κοινωνική λειτουργό εάν όλα είναι καλά. Να εξετάσει και ο νονός, η νονά μας είπε. Και το σημαντικό είναι ότι πήγε στο σχολείο του άλλου παιδιού. Οπότε προφανώς θα σε επικοινωνεί και με τους δασκάλους. Και να πούμε και κάτι, τα δύο παιδιά μένουν με αυτή την οικογένεια, το άλλο παιδί μένει με τη μητέρα του. Ναι, είναι από πρώτο γάμο του πατέρα. Απλά παρουσιάζεται αυτό το πράγμα όλο, λες και το να σε εξετάσει η κοινωνική λειτουργό ή ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος είναι κάτι τραυματικό. Δηλαδή. Δεν είναι τραυματικό. Είναι, άλλο, δεν μιλάει για το παιδάκι. Δεν μιλάει για το παιδάκι που με παραμένει στο νοσοκομείο. Ενώ το οικείο του περιβάλλον εξετάζεται. Αυτό δεν λέμε. Σας κάνει εντύπωση ότι πήγαν να δουν και το θέμα του άλλου παιδιού. Εκεί έμεινα και εγώ. Ελέγχουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Να δώσω το λόγο στη Δήμητρα την Καλφούτζου, καθώς έκανε ένα ρεπορτάζ καταπληκτικό, το έβλεπα και χτες, για το Σινούκ με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Εγώ χτες είδα τον κύριο Σόμπολο που λέει ότι δεν σας παρακολουθώ και θέλετε να σας πω για κάποιες ερωτήσεις που έκανα. Δεν μου λέτε ότι δεν σας παρακολουθώ. Ήθελα να το πείτε, γι' αυτό το είπα. Γιατί ρώτησε αν το Ροτβάιλερ έχει δαγκώσει άλλον, δεν τα λέω καλά κύριε Πάνο. Άρα λοιπόν την έβλεπα την εκπομπή. Λοιπόν, για πες μου Δήμητρα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να γυρίσουμε 12 χρόνια πριν, εκείνη την τραγική μέρα, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2004, όπου έγινε το τραγικό αυτό δυστύχημα με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Το Σινούκ είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Καρέα. Πήγαμε λοιπόν εκεί με τον κύριο Απόστολο Φορλίδα, πρώην ιερέα τον και στενό συνεργάτη που είχαν φύγει άλλοι. Του Πατριάρχη. Παραλίγο να είναι και εκείνος μέσα στο Σινούκ. Τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει, γιατί υπήρχε μια δικαστική εκκρεμότητα την οποία έπρεπε να παρακολουθήσει και να καλύψει. Και γύρισαν όλες αυτές οι μνήμες πίσω. Μας λέει αν θεωρεί τον εαυτό του τυχερό, αν θεωρεί ότι έζησε ένα θαύμα. Και εμένα. Δεν το λέει έτσι ακριβώς ο ίδιος. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ότι. Ο Γιώργος ο Μαύρος. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, ότι δεν είναι πια ιερέας. Όχι, αποφάσισε σχεδόν ένα χρόνο μετά να μην είναι πια ιερέας. Αυτό δεν το ξέρα. Δεν την ήξερα αυτή την εξέλιξη. Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, το έχω περιλάβει το περιστατικό στο βιβλίο που έχω βγάλει τα τραγικά γεγονότα της τελευταίας 35 ετίας όπως τα έζησα. Και το έχω καλύψει από όλες τις πλευρές το θέμα. Ήταν αλλά και μεγάλο θέμα. Αυτό με τον ιερέα δεν το ήξερα. Ένα χρόνο περίπου μετά αποχώρησε. Δεν το ήξερα. Είδατε. Σας μαθαίνουμε κι εμείς κάτι, όχι μόνο εσείς εμάς. Ασφαλώς. Ο Σοκράτης έλεγε γυράσκω αηδί δασκόμενος. Αυτή είναι ρίση που δεν γι' αυτό ήπια το κόνιο. Γι' αυτό ήπια το κόνιο. Το κόνιο είναι άλλη ιστορία. Είναι ίδιον της φυλής μας το κόνιο. Και ο Σοκράτης και ο Λοκοτρώνης και η. Να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά Ειρήνη μου λόγο σε σένα, παρακαλώ.
11 Σεπτεμβρίου του 2004, η μέρα που έπεσε το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ, το οποίο μετέφερε το μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρίας Πέτρο μαζί με ιεράρχες και στελέχη του Πατριαρχείου στο Άγιο Όρος. Η είδηση της πτώσης έκανε το γύρο του κόσμου και σκόρπισε θλίψη στον εκκλησιαστικό κόσμο και όχι μόνο. Ο Απόστολος Φορλίδας εκείνη την εποχή υπήρξε κληρικός στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Λόγω μιας δικαστικής εκκρεμότητας, ο ίδιος δεν ταξίδεψε την τελευταία στιγμή με το μοιραίο ελικόπτερο και σώθηκε. Συγκλονισμένος σίγουρα, μόνο και μόνο στο άκουσμα ότι χάθηκε από την αρχή το στίγμα του ελικοπτέρου, τρελάθηκα, γιατί για μας αυτά ήταν ταξίδια ρουτίνας. Ο Πατριάρχης έχει ταξιδέψει σε αμέτρητες χώρες και με χειρότερες, πολύ χειρότερες συνθήκες. Όπως αποκαλύπτει στη Δήμητρα Καλφούτζου, μετά από αυτό το γεγονός, έχει αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία της ζωής του, ενώ θυμάται τα σημάδια της μοίρας. Ήταν ένα τραγικό γεγονός, είναι ένα τραγικό γεγονός. Το να χάνονται τόσοι άνθρωποι και ένας να χαθεί, οι ζωές δεν λογίζονται σε αριθμούς, είναι ζωές. Είναι μια διαρκής ανάμνηση. Για μένα σηματοδότησε πολλά αυτό το γεγονός, διότι συνειδητοποίησε εκεί ξαφνικά την απώλεια κάποιων ανθρώπων που τους έζησε, ήμουν ο τελευταίος που τους χαιρέτησε και τους φίλησε στο ελικοδρόμιο, λίγο πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος άκουσε τις τελευταίες τους φωνές, το χαμόγελό τους, που φίλησε το χέρι του Πατριάρχη μέσα στο ελικόπτερο τελευταία στιγμή πριν της απογείωσης. Και είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είχε αυτό το θλιβερό προνόμιο να κάνει την πρώτη αναγνώριση την ίδια μέρα των πρώτων σωρών στο νεκροταμείο της Λάρισας. Θεωρείτε ότι ζήσατε ένα θαύμα? Ήταν το τελευταίο που σκέφτηκα για μένα. Μπορώ να σας πω ότι σε αντίστοιχες στιγμές των πρώτων ωρών σε συναδέλφους σας εκείνες τις ώρες, είπα δεν θα με ενοχλούσε να ήμουν κι εγώ μέσα στο ελικόπτερο. Γιατί θεωρούσα κι εγώ το δικό μου εαυτό ως κομμάτι αυτής της ομάδας. Θεωρείτε ότι ζήσατε από θαύμα? Δεν έχω την δύναμη μέσα μου να ερμηνεύσω απόλυτα κάποια πράγματα. Ήμουν λίγο πολύ ένας άνθρωπος μετρημένος, μέσα σε αρκετές διαδικασίες και δραστηριότητες, χωρίς να έχω την ανάγκη για κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω, και αυτό ακόμα το γεγονός με έχει σαφώς προσδιορίσει σαν άνθρωπο. Μου έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες και πιο άρτιες προδιαγραφές για την κάθε μου επόμενη μέρα. Οραματίζομαι κάτι καλύτερο, χωρίς να βάζω στόχους για την προσωπική μου ζωή, να αποκομίσω θέσεις, καριέρες, χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι περιτά, γιατί σήμερα ή αύριο δεν είσαι. Και κατά το κοινό λεγόμενο, πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν. Εκείνη τη μέρα γίνανε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα συνειδητοποιήσει κανείς. Ούτε μπορούσε να τα ερμηνεύσει εκείνη την ώρα που συνέβαιναν. Επειδή λοιπόν εγώ δεν θα ταξίδευα, και επειδή στην περίπτωση που χρειαζόταν να ταξιδέψω, αν υπήρχε πραγματικά πίεση και υπηρεσιακή ανάγκη, είχαμε αφήσει όλοι, ήμασταν σε μια κατάσταση με τα μουσια, σαν κληρικοί, σε μια κατάσταση ιδιαίτερη. Επειδή λοιπόν εκείνη τη μέρα πήγα να αφήσω το αυτοκίνητο το υπηρεσιακό στο σπίτι του Πατριάρχη στο Χολαργό, και δεν ξέρω πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, κατεβαίνοντας προς την Κεσαριανή, στην πλατεία κοντά, σταμάτησα σε ένα κουρίο. Έβγαλα το ράσο και έμεινα με το πουκάμισο. Και πήγα λίγο να μαζέψω τη γενιάδα που ήταν υπέρμετρη για τα δεδομένα της. Και αφού είχε τελειώσει ο κουρίας και ήμουν σε μια φάση περίπου, όπως βλέπετε τώρα και με τα πολιτικά, έχει μπει ένας πελάτης μέσα, χαιρετίζοντας τον κουρία, και ξαφνικά απευθύνεται σε μένα που τον κοιτάζω από τον καθρέφτη του κουρίου και μου λέει: να σας πω κάτι. Πάτερ, λέω, πώς κατάλαβε ότι είμαι παπάς αφού είμαι με το πουκάμισο? Έχω μια εικόνα από περιοδικό της Παναγίας, την οποία όμως για να την έχω μαζί μου την έχω διπλώσει σε πολλά κομμάτια για να είναι στο πορτοφόλι μου μέσα. Είναι αμαρτία αυτό? Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος βγάζει από το πορτοφόλι του, Κωνσταντινοπολίτης και μάλιστα μουσικός στην Κεσαριανή, βγάζει από το πορτοφόλι την εικόνα, την ξεδιπλώνει, και ήταν από μοναστήρι του Αγίου Όρους, όπου εκείνη την ώρα επρόκειτο προφανώς να φτάνει η συνοδεία του Πατριάρχη. Και στιγμιαία σκέφτομαι μέσα μου, τι να σου πω τώρα, ότι εκεί θα ήμουν κι εγώ, αλλά δεν είμαι, γιατί έτυχε να μην είμαι. Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που δεν ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο ελικόπτερο? Δεν τολμώ να εμβαθύνω, γιατί μετά κινδυνεύεις να πέσεις στο σφάλμα της ματαιότητας. Οφείλεις να είσαι μετρημένος, οφείλεις να είσαι άνθρωπος, οφείλεις να είσαι περιορισμένος σε κάποια πράγματα και να λειτουργείς σιωπηρά, γιατί η σιωπή είναι μεγαλύτερη φωνή τελικά. Ειρήνη μου, κάτι ήθελες να πεις, πες το.
Εντάξει, άκουσα το βίντεο. Ο Θεός λειτουργεί με κάποιους τρόπους που δεν τους γνωρίζουμε, ή μπορεί να είναι το μοιραίο, ή μπορεί να είναι η τύχη. Αλλά άκουσα τον κύριο πλέον που λέει ότι στάθηκα τυχερός. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σταθεί τυχερός όταν πεθαίνουν 18 άλλοι? Όχι, όχι, μπαίνεις μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Είπε το αντίθετο. Ακριβώς. Η ερώτηση ήταν ότι ήταν τυχερός. Εκείνος είπε ότι δεν αισθάνεται τυχερός, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Ναι, ότι... εμείς όμως λέμε ότι ήταν ο τυχερός της παρέας. Ναι, αλλά είπε ότι είχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, είπε ότι είδε όνειρο. Δεν ειδοποίησε βέβαια κανέναν. Σου λέει, εγώ δεν θα μπω στο αεροπλάνο. Το όνειρο, το σημάδι του ονείρου επιβεβαιώνεται μετά. Από πριν τι να πει στον άλλον, είδα ένα όνειρο. Ξέρεις πόσα βλέπω εγώ. Εγώ, αν ήταν πάντως κάποιος συγγενής μου, θα το έλεγα. Βγαίνουνε. Βγαίνουνε, είμαι καλή στα όνειρα. Θέλεις να μου πεις κάποιος στις διαφημίσεις να το εξελίξω? Γιατί μετά έχουμε την υπόθεση Άννη. Και αυτό δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, έχουμε όλες τις πλευρές. Έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πώς το είπατε πριν, κύριε Γεωργίου, γιατί είμαστε τυχεροί ως εκπομπή. Επί του πιεστηρίου, ναι. Σήμερα το πρωί δημοσιεύτηκε το βούλευμα. Μην την πείτε την είδηση. Α, ωραία. Θα δημοσιεύτηκε. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί και εμείς ξέρουμε από αυτή τη δουλειά. Μετά και είναι έξω από όνειρα. Μακριά από όνειρα. Λοιπόν, στην υπόθεση της μικρής Άννη και έχουμε είδηση επί του πιεστηρίου, κύριε Γεωργίου, η οποία σήμερα. Σήμερα δημοσιεύτηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο απορρίπτει την έφεση του επωνομαζόμενου Νικολάη και ανοίγει ο δρόμος για τον άμεσο προσδιορισμό της υπόθεσης, ο οποίος θα γίνει αμέσως στις επόμενες μέρες, διότι μην ξεχνάμε, για την πελάτησά μου μιλάω εγώ, ότι έχει το τρίτο εξάμηνο στη φυλακή, το 18ο λίγη τον Οκτώβριο εκεί και τα λοιπά, και η δίκη πρέπει να αρχίσει και να τελειώσει εντός του 18 μήνου. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως λέω. Έχουμε σε απευθείας σύνδεση τον κύριο Παναγιώτη Χρυσικάκη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Κουτσολίνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπορέσατε να είστε τελικά σήμερα στην παρέα μας, καθώς ξέρουμε ότι είχατε προγραμματισμένα ραντεβού. Γι' αυτό και πήγαμε το θέμα λίγο πιο πίσω. Η Ρούλα η Κουσκουρή έχει όλο το ρεπορτάζ, καθώς είδαμε, κύριε Σόμπολε, στην τηλεοπτική εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου, ο Νικολάη μίλησε τηλεφωνικά μέσα από τις φυλακές. Ακριβώς. Ζήνα μίλησε στη συνάδελφο τη Γιώτα την Κυπουρού και είπε για πρώτη φορά δημοσίως τις δικές του θέσεις όσον αφορά στον χαμό της τετράχρονης Άννη, η οποία έφυγε με το, όπως όλοι γνωρίζουμε, με ιδιαίτερο τρόπο από την ζωή πέρσι, πριν από ένα χρόνο, τις ημέρες του Πάσχα. Ο Νικολάη λοιπόν δίνει τις δικές του θέσεις όσον αφορά για το γεγονός ότι γνώριζε, όπως ο ίδιος λέει, αυτά που του είχε πει ο πατέρας της μικρής Άννη για το τι συνέβη. Δεν ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, αλλά έφυγε στην Βουλγαρία. Εκεί πληροφορήθηκε για την έκδοση που είχε, το ένταλμα έκδοσης που είχε βγει για την σύλληψή του. Οι αστυνομικές αρχές, ισχυρίζεται, της Βουλγαρίας ο Νικολάη, δεν του επέτρεπαν να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει και να πει όλα όσα γνώριζε. Και βεβαίως περιγράφει το πώς ήταν το περιβάλλον στο οποίο ζούσε η μικρή Άννη και ρίχνει τις ευθύνες και στον πατέρα της μικρής και στη μητέρα της, και μάλιστα τους κατηγορεί ότι αυτά τα δύο πρόσωπα ήθελαν να του δώσουν και χρήματα για να μην πει αυτός την αλήθεια που γνώριζε για το χαμό της μικρής. Απομονώσαμε ένα μικρό απόσπασμα από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου. Αυτό που λέει ότι του είπαν οι βουλγαρικές αρχές, μην πας καλέ, εμείς δεν πιστεύουμε ότι έχεις κάνει τίποτα. Αυτό θα πιστεύω ότι απομονώσαμε. Απομονώσαμε κάποια κομμάτια που αφορούν στην εξέλιξη της υπόθεσης, που όμως σήμερα τους πρόλαβε η απόφαση επί του πιεστηρίου, λοιπόν. Να ακούσουμε τι είπε ο Νικολάη. Πατέρας της μικρής, πότε σου είπε την αλήθεια? Πατέρας της μικρής μου είπε αλήθεια σε εβδομάδα μετά την Κυριακή. Έπαιρνα τηλέφωνο και λέω, Σάρα, έχω τελειώσει τα λεφτά μου, δεν μπορώ να κάτσω σε αυτό το ξενοδοχείο, να λένε, γιατί δεν έχω λεφτά, είμαι
δύσκολη στιγμή και αυτός λέει, φίλε, έλα πίσω στο σπίτι μου, θα κάτσουμε μαζί πάλι, δεν έχεις πρόβλημα. Και εγώ πηγαίνω εκεί και έκαθαμε και μου είπε η παιδί έφυγε μόνος του, μόνο από σπίτι. Εγώ σηκώθηκα, θέλω να ψάχνω, ψάχνω το παπούτσια του παιδί, γιατί ήξερε το παπούτσια του παιδί, όμως δεν είχε τίποτα στο σπίτι. Και αυτός μετά μου λέει, Νίκο, θα σου πω τώρα αλήθεια, εγώ έκανα μεγάλο λάθος. Και εγώ λέω, τι έκανες ρε φίλε? Και αυτός μου είπε, αλήθεια είναι ότι ο Θεός ήρθε και έπαιρνε το παιδί μου. Αποφάσισες μετά να φύγεις στη Βουλγαρία? Εγώ έφυγα για Βουλγαρία και όταν έφυγα στη Βουλγαρία πηγαίνω γρήγορα στην αστυνομία και μετά πηγαίνω δύο φορές στη σύνορα, μιλάω με ελληνική αστυνομία. Στην πρώτη σου κατάθεση υποστήριξες ότι όλη την αλήθεια ο Σάββας σου την είπε, όπως μου περιέγραψες, ένα βράδυ που καθόσασταν μαζί στο σπίτι. Σε μια άλλη κατάθεση που έδωσες, είπες ότι το έμαθες στις 2 Μαΐου όταν σου τηλεφώνησε ενώ ήσουν στη Βουλγαρία. Πότε τελικά έμαθες την αλήθεια? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλήθεια είναι, αυτός μου είπε όλα αυτά που έκαθαμε μαζί στο σπίτι. Στην Ελλάδα. Ακριβώς, 2 Μαΐου, ακριβώς 2 και μισή νομίζω, με το σημέρι, έχω τηλέφωνο από εδώ, από Ελλάδα. Ήτανε ο Σάββας και μου λέει πάλι τελή πράγματα για το παιδί και μετά έδωσε το τηλέφωνο η γυναίκα του, η Δημητρίνα. Και τι σου είπε η Δημητρίνα στο τηλέφωνο? Μου είπαν πολύ πράγματα, κύριε. Σου είπαν να μην πεις την αλήθεια? Ναι, και θέλω να μου δώσουν λεφτά και τέτοια πράγματα. Η Δημητρίνα όλο αυτό τον καιρό ήξερε την αλήθεια? Τι ήξερε για το παιδί της? Δεν ξέρω η Δημητρίνα τι ήξερε, όμως εγώ ξέρω. Τώρα παίζει ένα θέατρο. Νίκη, βρέθηκε στη χλωρίνη δακτυλικό σου αποτύπωμα. Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό? Αλήθεια είναι, εγώ σε αυτό το σπίτι έμενα εντάξει 20-25 μέρες και έχω καθαρίσει σε αυτό το σπίτι. Χρησιμοποίησες τη χλωρίνη για να καθαρίσεις? Έχω καθαρίσει, ναι, όμως όχι αίμα ποτέ. Εγώ σε αυτό το σπίτι δεν έχω δει αίμα. Δίπλα στο κρεβατάκι που κοιμόταν η μικρή, βρέθηκε μία κοιλίδα με γενετικό υλικό δικό σου, της μικρής, της Άννη, και ενός ακόμη ατόμου αγνώστων στοιχείων. Πώς βρέθηκε λοιπόν το δικό σου το DNA εκεί σε αυτή την κοιλίδα? Δεν ξέρω, κλαίω. Αυτό δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω, γιατί δεν ξέρω και εγώ. Έμπαιναν άλλοι άντρες μέσα στο σπίτι? Εγώ ξέρω λιγότερο 10 άτομα που... Μπαίνω, έβγαιναν. Ναι, λιγότερο 10 άτομα. 10 άτομα. Τι έκαναν αυτά τα άτομα μέσα στο σπίτι? Πίνανε καφέ, μιλάνε με του Σάββα, τέτοια πράγματα. Όλο αυτό τον καιρό που σε αναζητούσαν, εσύ έμενε στο σπίτι σου? Ναι, περίπου 25 Σεπτεμβρίου με φωνάξανε από αστυνομία στη Βουλγαρία. Ναι. Και μου είπανε, Νίκο, έχεις ευρωπαϊκό ένταλμα. Ναι, έχεις τέτοιο πράγμα. Και εγώ λέω, εντάξει, εγώ θα πάω στην Ελλάδα. Και αυτοί οι αστυνόμοι μου είπανε, όχι, εμείς ξέρουμε εσύ δεν έχεις καμία σχέση με αυτό. Πήγες στο σπίτι σου. Λοιπόν, κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Γεωργίου, και αμέσως να δώσω το λόγο στον κύριο Χρυσικά. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω ότι για αυτή την υπόθεση, κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και περίβριση νεκρού, είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο κύριος που έδωσε τη συνέντευξη, και ένα ακόμη τρίτο άγνωστο πρόσωπο, το οποίο και ο ίδιος, παρότι τον περιμέναμε, δεν μας διευκρίνησε. Μάλιστα. Και η μητέρα κατηγορείται γιατί όταν έφυγε για τη Γερμανία άφησε το παιδί στον πατέρα, ενώ έπρεπε να γνωρίζει ότι το παιδί στα χέρια του πατέρα θα κινδύνευε. Κύριε Χρυσικάκη, πώς ακούσατε αυτά που ισχυρίστηκε ο Νικολάη μέσα από τις φυλακές στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου? Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι συνεπής στη μέχρι σήμερα τακτική του να αυτοδιαψεύδεται, να αναιρεί πράγματα τα οποία έχει πει κατά το παρελθόν. Αυτό έκανε και τώρα. Και πρέπει να σας πω ότι ουδέποτε ούτε ο δικός μου εντολέας ούτε κάποιος εκ των εμπλεκομένων τον κατέστησε ένοχο για κάποια εκ των αδικημάτων. Απλά ανέφερε κάποια από την εμπλοκή την οποία ο ίδιος προσπάθησε τεχνιέντος να αποκρύψει κατά την προδικασία. Εκλήθηνε από τις ανακριτικές αρχές να δώσει εξηγήσεις και το απέφυγε. Τώρα αυτά τα οποία αναφέρει όψιμα, ότι τον παρότειναν οι βουλγαρικές αρχές να μην έρθει στην Ελλάδα, και αυτά θεωρώ ότι είναι αστειότητες.
Εμείς και θεωρώ και η πλευρά της συγκατηγορουμένης μητέρας, νομίζω και ο συνάδελφος θα το επιβεβαιώσει, έχουμε κάθε λόγο η υπόθεση αυτή να οδεύσει άμεσα στο ακροατήριο, γιατί δεν θεωρώ ότι στην ουσία της υπόθεσης κανένα δικαστικό συμβούλιο, είτε είναι πλημμυλιωδικών είτε είναι φετών, θα μπορέσει να δώσει κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει οδηγήσει η εισαγγελική πρόταση και οι ανακριτικές αρχές. Άρα, εάν όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανακάλυψη της αλήθειας και τι ακριβώς έχει γίνει με αυτό το παιδάκι, θα πρέπει η υπόθεση αυτή να οδεύσει άμεσα στο ακροατήριο. Ούτε στα δικαστικά συμβούλια, ούτε με άλλα προσχώματα δικονομικής ή ουσιαστικής φύσεως. Πάντως δεν πήγαμε εμείς στα συμβούλια, ούτε εμείς ούτε εσείς. Όχι, βεβαίως. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, πρέπει να κάνεις ερώτηση. Ο Σάββας και ο Νικολάη ήταν χρήστες. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο δεν έδωσε ελαφρυντικό. Δεν έγινε ακόμη το δικαστήριο. Όχι, για το Σάββα. Δεν έγινε. Στην προανάκριση δεν έγινε. Έγινε ότι κατά τη διάρκεια που έκανε ό,τι έκανε, δεν υπήρξε θέμα ότι ήταν χρήστης. Ναι, είναι πρόωρο αυτό που λέτε. Αυτό θα αποδειχθεί στη δίκη. Τώρα είπε και ο συνάδελφος ότι θα γίνει δίκη. Τα βουλεύουμε τα λένε, αλλά στο δικαστήριο όπου θα κληθούν όλοι να καταθέσουν οι εμπλεκόμενοι. Εάν μου επιτρέπετε, επειδή έχει τεθεί πάλι από την εκπομπή σας αυτό το θέμα, είναι γεγονός ότι εμείς από την αρχή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ζήτησα να εξεταστεί από ψυχιάτρους ο κατηγορούμενος, ο πελάτης μου, για ένα φάσμα ερωτημάτων. Αν είναι χρήση ναρκωτικών ουσιών, κατά το άρθρο 352 Α ποινικού κώδικα, εάν μπορεί να κριθεί ύποπτος εμπλοκής σε έγκλημα που σχετίζεται με προσβολή της ψυχογενετήσιας ελευθερίας, πάλι από πραγματογνώμονα γίνεται σχετική έρευνα, καθώς και αν είχε το προφίλ ενός ψυχιατρικά διαταραγμένου ανθρώπου. Αν και η αίτηση υπευλήθη αρχές Ιουνίου, και προφορικά και νωρίτερα βέβαια είχα ενημερώσει την ανακρίτρια, και έγινε δεκτό το αίτημα και μάλιστα έστειλε δύο πραγματογνώμονες λόγω capital controls και εν πάση περιπτώσει λόγω της όλης αυτής της περιπέτειας του καλοκαιριού, οι πραγματογνώμονες ενήργησαν την πραγματογνωμοσύνη τέλη Σεπτεμβρίου, αν ενθυμούμε καλώς. Τώρα, στο θέμα του αν είναι χρήση ναρκωτικών ουσιών, η μία εκ των δύο εκθέσεων έχει πει ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη στιγμή τη χρονική στη διαδικασία να αναφέρω θέματα ελαφρυντικών ή εν πάση περιπτώσει να μπω στην ουσία της υπόθεσης. Απλά μόνο λέω ότι υπάρχει το σχετικό στίγμα για την κατάσταση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Πλέον βεβαίως και άλλων. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η μητέρα κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό κακουργήματος με το σκεπτικό ότι ο πατέρας ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Άρα εκ των πραγμάτων. Για μένα κατηγορούνται όλοι, αλλά όταν κάποιος είναι στη χρήση θα πρέπει να εξεταστεί αυτό το πράγμα, γιατί άρεσε η δομή της προσωπικότητας, ίσως να υπάρχει και κάποια συνοσιρότητα, δηλαδή ο χρόνος περνάει, τι γίνεται. Κοιτάξτε, αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε στο χρόνο το που μας έδωσε η διαδικασία της ανάκρισης, πιστέψτε με, τα κάναμε και τα προβάλαμε και έγκαιρα. Από εκεί και πέρα σας λέω το εξής. Το θέμα του αν είναι χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων και οι εισαγγελικές αρχές το έχουν κατά κάποιο τρόπο αποδεχθεί, δεδομένου ότι και η κατηγορία προς την μητέρα είναι ότι άφησε το παιδί σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών και όφιλε να το ξέρει. Πάντως η μητέρα, επιτρέπετε κύριε Γεωργίου, συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η μητέρα τουλάχιστον στις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει σε εμάς την εκπομπή έχει πει ότι δεν το άφησε, η ίδια ισχύει, δεν το άφησε στον πατέρα, αλλά το άφησε στη μητέρα του πατέρα του παιδιού, στη γιαγιά, όταν έφυγε για το εξωτερικό. Στην αρχή είχε πει ότι το άφησε και σε μία που δεν ήξερα ακριβώς που μένει. Όχι, από τις καταθέσεις προκύπτει ότι 15 μέρες το είχε η γιαγιά. Έχει δώσει και η γιαγιά, έχει δώσει και ο σύντροφος. Κύριε Σόμπολε, να σας πω λίγο κάτι. Είστε ένας έμπειρος αστυνομικός συντάκτης και όχι μόνο. Όλη αυτή η υπόθεση, εγώ το έχω ξαναπεί, έχει φρικιαστικές εικόνες μέσα. Είναι από τις υποθέσεις που τόσα χρόνια έχετε ασχοληθεί, που προκαλεί... Τέτοια υπόθεση με τέτοια φρίκη δεν έχω βίωσει. Δεν έχω βίωσει. Είναι πρωτόγνωρο έγκλημα για τα ελληνικά αστυνομικά χρονικά.
για τα όσα έχουν βιώσει, όχι τα 41 χρόνια τα δικά μου, της δημοσιογραφικής μου καριέρας, αλλά και όπου και να ανατρέξεις στα αστυνομικά χρονικά, δεν θα βρεις τέτοια φρικιαστική υπόθεση με τα όσα έζησε αυτό το άτυχο παιδάκι. Τώρα από εκεί και πέρα... Επειδή έχουμε και τη δικηγόρο στο τηλέφωνο του Νικολάη, την κυρία Γιάννα Παναγωπούλου, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας πει και εκείνη τη δική της θέση και μετά να ακούσουμε τον κύριο Γεωργίου. Κυρία Παναγωπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Κουτσελίνη. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Πείτε μας, σήμερα επί του πιεστηρίου λοιπόν, ναι, ο πελάτης σας θα δικαστεί στη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή άκουσα ότι λένε ότι προσπαθήσαμε εγώ και ο εντολέας μου να καθυστερήσουμε τη δίκη ή ότι εμείς πήγαμε στο δικαστικό συμβούλιο. Ξέρετε, η νομική ενέργεια της εφέσεως κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος, το οποίο τον παραπέμπει να δικαστεί ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, είναι ένα δικονομικό δικαίωμα εκάστοτε κατηγορουμένου και το οποίο εμείς το ασκήσαμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να απολογηθούμε γιατί ασκήσαμε αυτό μας το δικονομικό δικαίωμα, γιατί ασκήσαμε έφεση και γιατί προσφύγαμε ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο παρασκήνιο. Δηλαδή αυτή η ενέργεια, ξέρετε, νομικά έγινε για το συμφέρον και γιατί είναι υπερασπιστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου. Δεν έγινε ούτε για να καθυστερήσει η δίκη, ούτε για να προσανατολίσουμε τις δικαστικές αρχές, ούτε για κάποιο άλλο λόγο ο οποίος θα πρέπει έτσι να υπάρχει και να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια και να αιωρείται. Κυρία Παναγωπούλου... Είναι πολύ απλά και πολύ ξεκάθαρη νομική ενέργεια. Ωραία, το αφήνουμε αυτό. Εγώ να σας πω το εξής. Θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση που μπορεί να είναι από λίγο χαζή μέχρι πολύ χαζή, αλλά θέλω να την κάνω. Όχι. Ο ναι, πελάτης σας έμπαινε μέσα σε αυτό το σπίτι, όπως ισχυρίστηκε και στην εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου. Άλλα πρόσωπα που έμπαιναν εκεί μέσα γνώριζε για να τα καταθέσει, γιατί πιθανότατα κάποιο από τα πρόσωπα που θα καταθέσει να είναι και το εμπλεκόμενο στην ιστορία που αναζητάει η αστυνομία. Θα σας πω κάτι. Σας το είχα ξαναπεί πάλι όταν με είχατε ξαναφιλοξενήσει. Στο σπίτι αυτό, όπως πολύ σωστά και πολύ εύστοχα, δεν είναι χαζή η ερώτησή σας όπως λέτε, είναι πολύ έξυπνη και πολύ εύστοχη. Στο σπίτι αυτό, όπως μου λέτε, ο πελάτης μου ήταν φιλοξενούμενος. Ο ίδιος μου ο πελάτης έρχεται και λέει ότι στο σπίτι αυτό μπαίναν και άλλα πρόσωπα, τα οποία τα ονομάζει. Αναφέρει και τι υπηκότητα ήταν και από πού κατάγονταν αυτά τα πρόσωπα. Οι ιδιοκτήτες της οικίας, οι οποίοι είχαν άμεση εποπτεία και φυσική εξουσία του χώρου, δεν γνωρίζουν να σας πούν και δεν ξέρουν ποιοι μπαίναν μες στο σπίτι? Αυτό το ερώτημα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να το απευθύνετε στους ιδιοκτήτες του σπιτιού, στη μάνα και στον πατέρα, και όχι τόσο στον Νικολάη. Αλλά αν θέλετε και περαιτέρω επειδή να το για το επειδή πελάτη, ο Νικολάη δηλώνει ότι ήταν ο πρώτος που μίλησε και ότι ήταν και άλλα πρόσωπα στο σπίτι. Ναι, γι' αυτό ρωτάω εσάς. Ναι, αυτό το λέει όχι για να αποπροσανατολίσει την ποινική δικαιοσύνη, το λέει γιατί είναι η αλήθεια. Υπάρχει το γενετικό υλικό που μιλάει για ένα άγνωστο άτομο, άρα είναι βέβαιο και πραγματικό περιστατικό ότι και ένα άγνωστο άτομο υπήρχε σε αυτό το σπίτι. Το θέμα είναι ότι κάποια στόματα μέχρι στιγμής είμαστε παραμονή του δικαστηρίου, δηλαδή λίγο πριν το δικαστήριο, και κάποια στόματα μένουν ερμητικά κλειστά. Θα πρέπει όλοι να μιλήσουν. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι είμαστε αρρωγή της ποινικής δικαιοσύνης. Το ζήτημα δεν είναι να καθίσουν στο σκαμνί άνθρωποι και να καταδικαστούν έτσι βιαστικά και βεβαιασμένα. Το ζήτημα είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να απαντηθούν πολλά ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πρέπει να δώσω τον ίδιο λόγο και στον κύριο Γεωργίου. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι δικονομικό το δικαίωμα η άσκηση εφέσεως. Αυτό το οποίο είπαμε ότι φυγωδικούσε 6 μήνες και κρυβόταν στη Βουλγαρία. Όταν συνελήφθη, έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της Σόφιας να μην έρθει να δικαστεί στη χώρα. Και όταν ήρθε στη χώρα, έκανε χρήση του λόγου εξωτερικού, τις μηνιαίες προθεσμίες που είχε και την παραμονή της λήξεως του μηνός, έκανε την έφεση. Αυτά λοιπόν και σε αίτημα που έχω κάνει προς την εισαγγελία εφετών για το σύντομο προσδιορισμό της υπόθεσης, τα αναφέρω ως μεθόδευση καθυστέρησης. Γιατί εμείς έχουμε το 18μηνο που τρέχει, ενώ εκείνος δεν το έχει. Άρα εμείς εκτιμούμε ότι δεν θέλει να βρεθεί μαζί μας. Πρώτον. Δεύτερον, για όποιον παρακολούθησε, η κυρία συνάδελφος ήταν παρούσα,
την συνέλευση του πελάτη της. Ο πελάτης της είπε ότι αυτά τα οποία ήξερε τα είπε όλα στην αστυνομία και ό,τι ξέρει αυτός το είπε και η αστυνομία. Εγώ λοιπόν που είμαι από την αρχή στην υπόθεση και ξέρω όλη τη δικογραφία, σας λέω ότι όσα ονόματα δόθηκαν στην αστυνομία εκλήθησαν και κατέθεσαν και τους έγινε και έλεγχος DNA. Οι αστυνομικές αρχές για ό,τι είχαν και όπως άκουσα τώρα από τον Ναζίβ Αχμέτοφ, τον κύριο κατηγορούμενο, ό,τι ήξερε το έχει πει στην αστυνομία ήδη, γιατί έχει δώσει δύο εκτενείς καταθέσεις, είναι η αλήθεια, μία ενώπιον των αστυνομικών αρχών της Ελλάδας και μία της Βουλγαρίας μετά από παραγγελία της ανάκρισης, στις οποίες βέβαια δύο καταθέσεις πουθενά δεν λέει τίποτα από αυτά που μας λέει εδώ. Επομένως λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι μάρτυρες έχουν εξεταστεί. Ταυτοποίηση DNA. Λίγο έχει σύντομα, γίνει. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και να πάω σε διαφημίσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς είπαμε αυτά που είπαμε. Τώρα, αυτά που λέει για τη μητέρα τώρα δεν τα έχει πει ποτέ. Πρώτη φορά τα λέει. Λοιπόν, το δικαστήριο θα είναι μπροστά και εκεί έχουμε να πούμε πολλά. Και θα έρθουν οι μάρτυρες, όλοι όσοι είναι, και θα μας πούν τι ξέρουν, τι είδανε. Θα έρθουν οι επιστήμονες να πούν τις απόψεις τους και το δικαστήριο θα βγάλει την απόφασή του. Με θύμα αυτό το παιδί που δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί το πτώμα. Ξέρετε, μετά τις αποφάσεις των πραγματογνωμών υπάρχει και μια άλλη εκκρεμότητα. Αναζητούμε το κίνητο. Πολλά το αναζητούμε. Κίνητο. Αναζητούμε το κίνητρο. Κύριε Χρυσικάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρει, με πήρε χτες έξαλλη για όσα άκουσε. Πρέπει να πάω διαφημίσεις και έχουμε λέω, ολοκληρώσει. Και λέει, αυτό που θέλει να μάθει είναι τι ακριβώς έγινε με το παιδί της. Και εμείς που έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία, θέλουμε να μάθουμε πού έφτασαν αυτά τα μυαλά μετά τις διαφημίσεις. Πάμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σόμπολο πάρα πολύ που δύο μέρες. Και εγώ ευχαριστώ. Μας έκανε τη χαρά και την τιμή και ήταν εδώ. Τι τηλεθεατές μας ευχαριστούμε που μας παρακολούθησαν. Φαντάζομαι ότι πρέπει να πει για εμάς που φοβόμαστε τακτικότητα. Και που μας παρακολουθείτε από τα σπίτια σας. Βέβαια, εννοείται. Γιατί όπως έχουμε πει, εσείς τώρα δεν είστε στα δικαστήρια. Τον έκτο μήνα. Αφού έχουν αποχή. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, θα μας πάρουν στον αέρα. Καλό απόγευμα.